Φίλες και φίλοι, σας έχουμε προαναγγείλει έναν από τους καλύτερους γνώστες και αναλυτές, όχι μόνο λόγω του ότι είναι βαλκανιολόγος, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας και στα Βαλκάνια, αλλά γιατί εμπειρικά ιδιαίτερα και ως πολύγλωσσος που μιλάει αυτές τις διαλέκτους ή και τις γλώσσες, πολλές γλώσσες εδώ στα Βαλκάνια, είναι από τους καλύτερους αναλυτές για να μας παρουσιάσουν με εύληπτο τρόπο τι συμβαίνει. Γεια σας κύριε Σφέτα. Γεια σας. Κύριε Σφέτα, έκανα μία παρουσίαση ανάλυση στο περίγραμμα τι συμβαίνει στα Σκόπια και τι μπορεί να κρύβεται πολύπλευρα και τι μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα είτε των Σκοπίων, ακόμα και θεμητά, με θεμητό τρόπο τα συμφέροντα της Ελλάδος. Αλλά πάμε κατευθείαν στην πρώτη έτσι ερώτηση, γιατί εδώ δεν κάνουμε συνέντευξη, κάνουμε κατάθεση προβληματισμού. Αυτό που συμβαίνει στα Σκόπια με την παράτυπη συμπεριφορά του Προέδρου Ιβάνοφ, που θεωρείται και κοντινός άνθρωπος του κυρίου Γκρούευσκη, του Πρωθυπουργού, να μην δώσει εντολή στο δεύτερο κόμμα, αφού δεν τα κατάφερε το πρώτο του Γκρούευσκη, στο δεύτερο του κύριου Ζάεφ, να κάνει κυβέρνηση μαζί με τα αλβανικά κόμματα, αν θέλετε. Τι κρύβει από πίσω, φόβους εθνικισμού, φόβους ύπαρξης και οντότητας των Σκοπίων, ή ακόμα υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν τη διαχείριση του τόπου και ποινικές υποθέσεις? Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει ένας φόβος ότι λόγω των πολλών σκανδάλων στα οποία εμπλέκεται ο Γκρούευσκη, τα οποία πριν από δύο χρόνια ο Ζάεφ αποκάλυψε, είναι οι γνωστές βόμβες του Ζάεφ, κάποια μεγάλη δύναμη φαίνεται του έδωσε αυτό το υλικό, όπου ενέχεται το κόμμα του Γκρούευσκη σε πάρα πολλά σκάνδαλα και είχε αρχίσει και ποινική δίωξη εναντίον και του Γκρούευσκη και πολλών άλλων στελεχών του κόμματος. Λοιπόν, ο Γκρούευσκη φοβάται ότι αν βγει ο Ζάεφ ίσως τον πάει φυλακή, και αυτόν και πολλά άλλα στελέχη. Ο Ιβάνοφ είναι δημιούργημα του Γκρούευσκη. Του τέστη ήταν αρχικά στην νεολαία της Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης. Επειδή είχε προσωπικά προβλήματα με διαφθορά, ο αδερφός του παρατεμπόταν σε δίκη, άλλαξε, πήγε στο στρατόπεδο του Γκρούευσκη και ο Γκρούευσκη τον προώθησε μετά στη θέση του Προέδρου. Συνεπώς είναι ένα στοιχείο της διαφθοράς το γενικό. Αυτό που κάνει όμως ο Ιβάνοφ είναι παράτυπο, αντισυνταγματικό. Δεν προβλέπει το Σύνταγμα τι γίνεται αν το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Πρέπει να δώσει εντολή στο δεύτερο. Αν δεν μπορέσει και το δεύτερο και το τρίτο, τότε πας σε εκλογές. Συνεπώς, εδώ αυτό που κάνει είναι αντισυνταγματικό, αλλά εδώ και πολλά χρόνια το Σύνταγμα στα Σκόπια δεν λειτουργεί. Αυτή είναι η μία πλευρά. Πού, τι επικαλείται τώρα ο Ιβάνοφ και ο Γκρούευσκη, είναι συγκεκριμένα δοχεία. Επικαλείται τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της χώρας, γιατί πιστεύει ότι ο Ζάεφ έχει δεχθεί τα αιτήματα των Αλβανών, τα οποία είναι υπερβολικά. Και αν γίνει αυτή η κυβέρνηση, τότε η χώρα οδηγείται σε μια μεγάλη περιπέτεια, στα πρόθυρα μιας ομοσπονδοποίησης. Δεν το λένε ακριβώς έτσι, το λένε redefinition, επαναπροσδιορισμό των διεθνωτικών σχέσεων, κάτι το οποίο θα υπονομεύσει τη χώρα. Σκεφτείτε, είναι όπως η Κύπρος το 1960 με το Σύνταγμα 61. Ναι, ναι. Κάπως έτσι περίπου μπορείτε να φανταστείτε την κατάσταση. Κύριε Σφέτα, τότε το 59-60 και όταν είδε ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Μακάριος, ότι δεν λειτουργεί όπως αυτός το αντιλαμβανόταν το Σύνταγμα, θέλησε να κάνει κάποια αναθεώρηση σε 9 ή 13 άρθρα. 13 σημεία. Ναι. Αυτό που συμβαίνει με την λεγόμενη αλβανική πλατφόρμα, που το θεωρείτε και εσείς ότι είναι σκληρά και υπερβολικά, είναι διαφορετικά, πολύ διαφορετικά από αυτά που συνήφθησαν το 2001 με τη συμφωνία της Αχρίδας? Τι περισσότερο ζητούνε? Συμφωνία της Αχρίδας κατά βάση στα βασικά στηρίχθηκε. Λοιπόν, αυτά τώρα που ζητάνε είναι πάρα πολύ, είναι πέραν του πλαισίου της συμφωνίας της Αχρίδας. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα πού το πάνε οι Αλβανοί και ποιοι είναι αυτοί που ενδεχομένως στηρίζουν. Διότι την αλβανική πλατφόρμα δεν την καταδίκασε καμία μεγάλη δύναμη από τη Δύση. Τι λέει η πλατφόρμα πριν πάμε στο τι είναι από πίσω? Η πλατφόρμα λέει αναγνώριση της αλβανικής γλώσσας σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η συμφωνία της Αχρίδας την θεωρούσε επίσημη. Ένας Αλβανός μπορεί στη Βουλή να μιλάει άνετα αλβανικά.
Όπου είναι 20% ο πληθυσμός, εκεί η αλβανική γλώσσα είναι επίσημη. Μπορεί δηλαδή κάποιος στα δικαστήρια να χρησιμοποιεί την αλβανική γλώσσα. Στους δήμους υψώνεται η αλβανική σημαία. Οφείλει να υψώνεται και η σημαία των Σκοπίων. Αλλά δεν το κάνουν αυτό οι Αλβανοί. Πανεπιστήμιο λειτουργεί. Συνεπώς οι Αλβανοί είναι κράτος εν κράτη. Όταν μου πεις τώρα να χρησιμοποιείται και η αλβανική γλώσσα σε όλη την επικράτεια της χώρας και εκεί όπου δεν υπάρχει αλβανική μειονότητα, δεν θεωρούν αυτοί ότι είναι μειονότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, ένας Αλβανός ο οποίος θα βρεθεί για παράδειγμα στο ΣΤΙΠ, στο ανατολικό μέρος, και θα έχει ένα πρόβλημα επειδή τράκαρε το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με τα ζητήματα που θέτουν οι Αλβανοί, αν πάει η αστυνομία των Σκοπίων να το καταγγείλει, να γίνει κάτι, οφείλει αυτός κατά τα αλβανικά τώρα κόμματα, μπορεί να μιλάει αλβανικά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ναι. Εννοεί, ή αν γίνει ένα δικαστήριο εκεί και τα λοιπά. Και όπου δεν υπάρχει αλβανικός πληθυσμός, εκεί και η αλβανική γλώσσα να είναι ισότιμη. Αυτοί ζητάνε τώρα στη Βουλή όχι μόνο να μιλάνε αλβανικά, αλλά και τα πρακτικά της Βουλής να συντάσσονται και αλβανικά και σλαβομακεδονικά, και ζητάνε επίσης και τις επιτροπές της Βουλής να χρησιμοποιούν την αλβανική γλώσσα ως επίσημη. Ζητάνε επίσης χαρτονομίσματα να εκδοθούν και στις δύο γλώσσες. Καταλαβαίνετε, 100 δινάρια να είναι και τα δύο, και εδώ και στα αλβανικά και στην γλώσσα, στο κυριλικό αλφάβητο. Επίσης ζητάνε, και εδώ περιμένετε, έχει πολλά το πράγμα ακόμα, και αλλαγή εθνικού ύμνου, δηλαδή χάνεται η ταυτότητα. Ποια ταυτότητα έχει με το κατοσκοπείο, αλλά αλλοιώνεται η εσωτερική φυσιογνωμία πλήρως του κράτους. Επίσης το άλλο, αναγνώριση γενοκτονίας. Ποιας γενοκτονίας? Ότι τους Σλαβομακεδόνες κάνουν γενοκτονία στους Αλβανούς. Προσέξτε τώρα εδώ. Στο Μεσοπόλεμο ή στον πόλεμο? Τώρα κατ' το πάνε. Το 1912 είχαν μπει οι Σέρβοι στο Κόσοβο και στα Σκόπια. Ήταν σερβικές επαρχίες. Εκεί ό,τι έγινε δεν είναι γενοκτονία, έγιναν σφαγές, αγριότητες κτλ. Γίνανε από τους Σέρβους. Στο Μεσοπόλεμο η περιοχή των Σκοπίων ήταν σερβική επαρχία. Βάρτερς και Απανόβινα. Οι Σλαβομακεδόνες δεν υφίστανται τότε ως οντότητα. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Έμεσα χτυπάνε και τη Σερβία με αυτό. Βέβαια. Και στην κομμουνιστική περίοδο, το μέχρι το 56 που ζητάνε, τότε ήταν ο Αλεξάνδρος Ράκοβιτς, ο αρχηγός της Γιουγκοσλαβικής κρατικής ασφάλειας, που ενδιαφερόταν για το Κόσοβο και για τα Σκόπια, κυρίως για το Κόσοβο Σέρβος, να κρατάει μια πληθυσμιακή ισορροπία, και κυρίως είχε γίνει ένας έλεγχος τότε για ανέβρεση όπλων στα σπίτια Αλβανών από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή η σερβική πολιτική μέχρι το 69 που πέφτει, το 66 που πέφτει ο Ράκοβιτς, είναι από τη μία πλευρά έλεγχος γενικότερα των περιοχών από αποσχιστικές τάσεις των Αλβανών, και δεύτερον αναβάθμιση της περιοχής. Γι' αυτό το λόγο το Κόσοβο είχε πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο από την κομμουνιστική Αλβανία του Ενβέρ Χότζα στην κομμουνιστική αυτή περίοδο. Για να πάρουμε τα πράγματα. Δεν χρεωθούν οι Σκοπιανοί, γιατί δεν υφίστανται ως οντότητα. Δηλαδή πιέζουν ακόμα και για αναγνώριση γενοκτονίας. Ναι, έχει γίνει το αντίθετο. Μάλιστα, άρα πιέζουν σε επίπεδο. Οι Αλβανοί ήταν αυτοί που εξεδίωκαν Σέρβους και Βούλγαρους, Σλαβομακεδόνες τους λένε. Ωραία. Οπότε αναφέρονται Βούλγαροι όμως. Ναι. Λοιπόν, για την οικονομία του χρόνου βεβαίως θα πούμε ότι ηθικοψυχικά θα μπορούσαν να χαλαρώσουν τον φόβο των λεγόμενων Σλαβομακεδόνων και να ίσως να υποχωρήσουν οι Αλβανόφωνοι σε αυτό το θέμα, αλλά να κερδίσουν τουλάχιστον τα υπόλοιπα. Για να πάμε τώρα φυγόκεντρα από το εσωτερικό προς τα έξω. Πρώτα στο εσωτερικό, γιατί θεωρείτε ότι τα δύο αλβανικά κόμματα που μέχρι τώρα δεν ήταν συνεργαζόμενα μεταξύ τους τώρα συνεργάζονται, και ο Ζάεφ, ο λεγόμενος Σλαβομακεδόν, αρχηγός της αντιπολίτευσης, με τους 49 βουλευτές από τους 120 ως δεύτερο κόμμα, νομίζετε ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να συνεργαστούν? Θα λέγατε ότι ο κύριος Ζάεφ είναι αυτό που ο κύριος Γκρούευσκι το αποδίδει, είναι πολύ παραχωρητικός, ή θεωρείτε, δηλαδή στα όρια της προδοσίας, ή θεωρείτε ότι είναι όπως και ο Τσεβένκοφσκι κάποτε, πιο ήπιον τόνων, πιο λογικός και έχει καλύτερη αντίληψη της ιστορίας? Καταρχήν τα αλβανικά κόμματα κατεβαίνουν με ενιαία πλατφόρμα. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε στα Τύρανα από τον Έντι Ράμα με όλα τα αλβανικά κόμματα. Θεωρούν οι Αλβανοί είναι η μοναδική, μια μεγάλη ευκαιρία τώρα να επιτύχουν αυτό που πάντα θεωρούσαν ως δεύτερο στόχο μετά την ανεξαρτοποίηση του Κωσόβου. Ομοσπονδοποίηση της Φιρόμ. Δεν το λένε έτσι, το λένε επαναπροσδιορισμό των διεθνωτικών σχέσεων. Κατά συνέπεια, στο εθνικό ζήτημα όλα τα κόμματα είναι μαζί, παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουν μεταξύ τους.
Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει δεκτό, η πλατφόρμα ολόκληρη έτσι όπως είναι. Θα υποχωρήσουν οι Αλβανοί σε ορισμένα σημεία. Ούτε το ΖΑΕΦ. Ούτε ο ΖΑΕΦ δεν θα τον να δεχθεί αυτό το πράγμα. Το ελέγεται πολλά ότι τα δέχτηκε κτλ. Αλλά δεν είναι ακόμα τίποτε σίγουρο τι ακριβώς έχει διαμειχθεί μεταξύ του Αχμέτη και του ΖΑΕΦ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον ΖΑΕΦ για προδοσία. Εσείς τον ξέρετε τον κύριο ΖΑΕΦ? Προσωπικά όχι, αλλά ναι, δεν είναι κάποια ισχυρή προσωπικότητα. Ως φυσιογνωμία είναι ένας άνθρωπος που έχει αυτήν την εξωστρεφή αντίληψη για τις διεθνείς σχέσεις. Έχει μια διαλλακτικότητα, αλλά είναι ζήτημα και ευρύτερα το ότι, γιατί άμα γίνει δεκτή η πλατφόρμα, μπαίνουν πολλά ζητήματα. Θα αντιδράσει και η Σερβία. Δεν φύγεται και η Σερβία έμεσα. Γιατί λέει πήγε κάποιοι Αλβανοί, πήγαν επίσημα στη Σερβία, σε περιοχή που διαμένουν. Α, μπράβο, πήγε ο πρόεδρος της Αλβανίας. Πήγε στο Μπουγιάνοβας, που είναι νότιο Σερβία, κοιλάδα του Πρέσεβο, για να θίξει ζήματα εκπαίδευση. Επειδή τα σχολικά εγχειρίδια του Κωσόβου μεταφέρονται και στη νότιο Σερβία. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα της εκπαίδευση. Τι σχολικά εγχειρίδια θα έχουν τα Αλβανάκια εκεί, αυτά που τυπώνονται στο Κόσοβο ή αυτά που τυπώνουν το Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας? Γιατί η περιοχή είναι της νότιας Σερβίας. Και εκεί, κατά την υποδοχή από τους τοπικούς φορείς, δεν υψώθηκε η σερβική σημαία. Δεν υψώθηκε η σερβική σημαία στη Σερβία, όχι στο Κόσοβο. Όχι, μιλάμε για τον Μπουγιάνο, για την νότια Σερβία. Την οποία αυτοί θεωρούν ανατολικό Κόσοβο. Δηλαδή, εάν πιέσουν οι Σέρβοι για απόσκηση της βόρειας του βόρειου Κωσόβου, αυτοί πιστεύουν ότι μπορούν να ανοίξουν μέτωπο στην νότια Σερβία. Ωραία, κύριε Σφετά, εντάξει, ξέρουμε ο κύριος Γκρούευσκι, ο νεοεθνικισμός του, ο όψιμος, τα ξέρουμε. Αλλά τι πάει να κάνει ο Ράμα τελικά? Πάει να εκμεταλλευτεί το κενό στις διεθνείς σχέσεις, κάποιες ίσως κάποιες νήξεις υποστήριξης από το λόμπι των Αμερικανών? Τι πάει να γίνει τώρα? Ο Ράμα κάνει τη δουλειά του, γιατί οι Αλβανοί λειτουργούν με βάση ένα σχέδιο. Το 1997, όταν για πρώτη φορά ετέθη ζήτημα αλβανικής γλώσσας στην Παιδαγωγική Ακαδημία των Σκοπίων, τότε αντιδρούσαν οι φοιτητές στη Σκοπιανή και λέγανε κατά των Αλβανών, μάλιστα τον όρο «Σιπτάρι γκάς νεκόμορε», Αλβανοί στους θαλάμους των αερίων. 20 χρόνια μετά έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα. Μάλιστα. Τότε προτεραιότητα είχε το Κόσοβο. Είναι αυτό που είναι το Κόσοβο, δεν ελέγχεται από τη Σερβία όπως και να το κάνουμε. Το μεγαλύτερο μέρος. Τώρα έρχεται η σειρά των Σκοπίων. Οι κλιμακωτά πάνε τα αιτήματα. Θεωρούν τη συγκυρία, τους ευνοεί, γι' αυτό κατεβαίνουν με ενιαία πλατφόρμα. Αναγκαστικά όμως πολλά από την πλατφόρμα θα τα δεχθούν οι Σκοπιανοί. Για να αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί η αναγνώριση γενοκτονίας να φύγει, κάτι άλλο να φύγει, αλλά σίγουρα κάτι σημαντικό θα κερδίσουν. Λοιπόν, πάτε τώρα ποιοι είναι αυτοί που τους στηρίζουν. Εδώ τώρα υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Η αλβανική πλατφόρμα δεν έχει καταδικαστεί από καμία μεγάλη δύναμη, εννοώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που λένε στους Σλαβομακεδόνες είναι κάντε μεταρρυθμίσεις για να πάτε στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που το έχουν βαρεθεί και αυτοί όπως και εμείς. Μεταρρυθμίσεις. Ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο η Ρωσία καταδίκασε την αλβανική πλατφόρμα. Τώρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Μήπως συνδέονται όλα αυτά και με το Turkish Stream? Προσέξτε τώρα, γιατί ο Γκρούευσκι, όταν τώρα επέρχεται η προσέγγιση Ερντογκάν και Πούτιν, είναι λυκοφιλίες βέβαια, αλλά στα οικονομικά υπάρχει μια προσέγγιση και πλέον θεωρείται, δεν υπάρχουν ενστάσεις από την πλευρά της Τουρκίας για τη λειτουργία αυτού του αγωγού, ο οποίος θα έρθει μέσω τουρκικού εδάφους στη Θράκη. Από εκεί και πέρα ο Γκρούευσκι έχει συνενέσει μέσω Σκοπίου να περάσει στη Σερβία και στην Ουγγαρία. Χώρες φιλικά προσκύμενες προς τη Ρωσία. Δηλαδή η Σερβία είναι στην ουσία, έχει μια ειδική σχέση με τη Ρωσία, άσχετα είναι επιδιώκεται να αντέξει στην Ευρώπη. Στην Ουγγαρία βλέπουμε πως υψώνει τον μπαϊράκι του εκεί πέρα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας. Είναι μια παραφωνία. Έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Άρα ευνοεί το κλίμα. Και μήπως τώρα εδώ μπαίνει το αλβανικό στοιχείο μέσα για να σαμποτάρει όλα αυτά. Σκεφτείτε και πριν 2 χρόνια που είχαμε τα επεισόδια στο Κουμάνοβο. Βέβαια, μέσα στα Σκόπια. Στο Κουμάνοβο επάνω που είχαν σκοτωθεί οι Αλβανοί του Ουτσεκά που είχαν έρθει από το Κόσοβο. Λοιπόν, τότε είχε παίξει αυτό το σενάριο. Αλλά τώρα παίζει πολύ περισσότερο, γιατί έτσι, και έτσι μπορεί κανείς. Τώρα πάμε σε θεωρία της συνωμοσίας. Καθόλου θεωρία της συνωμοσίας. Με ορισμένες σκέψεις. Μα είναι δυνατόν να μην κάνουμε ανάλυση? Η σιωπή του διεθνούς παράγοντα, ενώ της Δύσης. Άρα, ερώτηση για να καταλήξουμε και να πάμε στη σύνδεση δηλαδή με τον. Έχει πολλαπλή.
κόψει. Βέβαια, βέβαια, κύριε Σφέτα, θα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο άμεσο διάστημα να ξαναμιλήσουμε. Απλά τώρα καταληκτικά, 1,5 λεπτό, άμα μπορείτε, είναι στενά τα πλαίσια, να μας πείτε τελικά, με όλη την αστική ευγένεια, αλλά και την γνώση της ιστορίας σε κάποιους λίγους δυστυχώς Έλληνες, σύγχρονους Έλληνες, έναν από αυτούς θεωρώ ότι είστε εσείς. Θεωρείτε ότι αυτό που με θεμητό τρόπο θα ήταν στο συμφέρον της σταθερότητας της περιοχής και ιδιαίτερα όμως υπέρ της χώρας εναντίον του αλυτρωτισμού των Σκοπίων που όλοι ξέρουμε ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι αβάσιμος αυτός ο αλυτρωτισμός. Δεν είναι μόνο αυτή ένα μέρος αρχαίοι Μακεδόνες, ένα μέρος, η μεγαλύτερη μάζα εξελινίστηκε πολύ πριν τους Σλάβους και κατοικεί σήμερα στην ελληνική Μακεδονία. Λοιπόν, συμφέρεται περισσότερο να παίξει το χαρτί με έξυπνο τρόπο η Ελλάδα της σταθερότητας λέγοντας στα Σκόπια κοιτάξτε βρείτε τα με εμάς γιατί είμαστε η καλύτερη εγγύηση για όλα τα φόρα που θέλετε ή να αφήσουν η Ελλάδα να αφήσουν τα πράγματα να πάρουν την εξέλιξή τους από τη στιγμή που η Αλβανία θα είναι ο μοχλός ίσως για τη διάλυση αυτού του κρατηδίου ή έστω τη χαλάρωση του αλυτρωτισμού τους. Με την υποψία βέβαια ότι η Αλβανία θα γίνει μεγάλη αλλά δεν θα ζητήσει θέματα στην Ήπειρο. Ω, μα βλέπετε εδώ είναι το μεγάλο μας λάθος. Αυτό το λέγαμε πάλι ότι αν πάρουν το Κόσοβο θα καλμάρουν στην Ήπειρο, θα έχουμε δικαιώματα περισσότερο. Δεν ισχύει αυτό. Οι Αλβανοί βλέπουν το αλβανικό ζήτημα ενιαίο. Κατά συνέπεια βλέπετε έχουν ένωθε και η Βόρειος Ήπειρος ουσιαστικά υφίσταται πλήγματα. Και ζήτημα τσάμιδων θέτουν όπως το θέτουν και οι προκλήσεις αυξάνονται. Συνεπώς η λύση του αλβανικού ζητήματος πιάνει έμεσα και εμάς την αλβανική εθνική αντίληψη. Άρα αν συγκρίνουμε τους δύο από ποιους κινδυνεύουμε από τους Σλαβομακεδόνες είναι η πολιτιστική απειλή. Καταλαβαίνετε τα ζητήματα ταυτότητας και εδώ είναι η μεγάλη τους βλακεία που κάνανε αυτά τα με την αρχαιοπληξία και όλα αυτά και έχουν χάσει και τις συμπάθειες που είχαν στη διεθνή κοινότητα. Ο αλυτρωτισμός με την έννοια της σου διεκδικό εδάφη, αυτό όντως υπήρχε το 1944-49. Τότε 44 διεκδικούσαν εδάφη. Ήταν συνεπώς η απειλή μεγάλη. Μετά με τα μειονοτικά, με όλα αυτά, προσπαθούσαν έτσι την ταυτότητά τους να το τονίσουν. Είναι ανοησίες αυτά τα πράγματα που κάνουν. Συνεπώς μπορούμε να παίξουμε το αλβανικό χαρτί μέχρι σε ενός σημείου να τους εξαναγκάσουμε να δεχτούν οριοθέτηση ταυτοτήτων στο ζήτημα αυτό που είναι η ουσία της διάνοιξης με τα Σκόπια. Άρα ο Ζάεφ θα μπορούσε να συνενέσει σε ένα όνομα όχι Σλαβομακεδονία γιατί δεν θα καλύπτει τους Αλβανούς αλλά κάτι σαν Βόρεια Μακεδονία ή κάτι άλλο. Πριν αρχίσει η κρίση αυτά που διάβαζα κατά κάποιο τρόπο προϊονίζονταν τα συμφισόμενα ότι η λύση θα είναι επαναπροσδιορισμός των σχέσεων με τους Αλβανούς. Μπορεί να μην είναι η πλατφόρμα πλήρως, αλλά με αρκετά στοιχεία θα υιοθετούν. Και δεύτερον, προώθηση των σχέσεων με την Ελλάδα με τη λύση του ονόματος Βόρειος Μακεδονία. Και με την ταυτότητα τι θα γίνει αν ικανοποιηθούν οι Αλβανοί. Θα είναι αυτή η χώρα, τι όνομα θα έχει, τι εθνικό ύμνο, τι γλώσσα θα αναγνωρίζεται διεθνώς. Μακεδόνσκι θα λένε ή Αλβάνο Μακεδόνσκι. Αυτά για να περάσουν από τη Βουλή θέλει τα 2/3. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν τέτοια ζητήματα. Όποιο κόμμα και να είναι, δηλαδή να αλλάξει ο εθνικός ύμνος να είναι και ο ύμνος του Μπετόβεν, να αλλάξει η σημαία και να έχουμε το Σκεντέρμπεϊ και κάτι άλλο μαζί, καρικατούρες τέτοιες λοιπόν, ή και τα δύο θα είναι ή κανένα. Μήπως όμως κύριε Σφέτα, για να ξεκλείσουμε με αυτό, μήπως... Άρα μπορούμε να παίξουμε το αλβανικό χαρτί μέχρι σε ενός σημείου, να βλέπουμε όμως και τη δυναμική του αλβανικού εθνικισμού σήμερα. Ναι, ναι. Τις προκλήσεις. Κύριε Σφέτα, δεν είναι ότι βάζουμε τους Αλβανούς να τους διαλύσουμε και θα σωθούμε εμείς. Ναι, 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 είναι σαφές αυτό που λέτε. Όχι αλλαγές συνόρων, δεν θέλουμε. Είναι σαφές αυτό που λέτε, αλλά μένει αν υποθέσουμε ότι γίνεται ένας συμβιβασμός και πράγματι μειώνεται ο αλυτρωτισμός των Σκοπίων απέναντι στην Ελλάδα, η ταυτότητα και η γλώσσα τους ίσως να βοηθάει. Αυτό που θα συμβεί δηλαδή εάν συμβιβαστούν να βοηθάει και την ελληνική υπόθεση αφού στο εξωτερικό δεν θα ονομάζονται Μακεδόνια ή Μακεδόνσκι αλλά Αλμπάνιαν Μακεδόνσκι ή Σλάβου Μακεδόνσκι. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί. Αυτό μπορεί να είναι κάτι θετικό. Για τους Αλβανούς δεν λέει τίποτα. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, κύριε Σφέτα. Ευχαριστούμε. Βόρειος Μακεδονία δεν λέει τίποτα. Είναι αδιάφοροι αρκεί να μην τονίζεται το σλαβικό. Το Βόρειος Μακεδονία μπορούν να το δεχτούν οι Αλβανοί. Γιατί ζητά
ζητάνε και συμμετοχή στη λύση του ονόματος με την Ελλάδα. Οι Αλβανοί να έχουν ένα λόγο. Είναι θετικό αυτό. Κύριε Σπέτα, σε ένα σημείο, εντάξει, γιατί μετά θα ζητήσουν να γνωρίσουμε Κόσοβο και κάτι άλλο, καταλαβαίνετε. Βέβαια. Να το πετύξουν. Λοιπόν, θα μιλήσουν με τους ίδιους, με τον Ζάεφ και με αυτούς, να καταλάβουν το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε τη χώρα ο Γκρούεφσκι με τον Κίτς πατριωτισμό. Ο Γκρούεφσκι έχει μεγάλη ευθύνη για το αδιέξοδο των Σκοπίων. Βέβαια. Θυμάσαι το 2008 και μετά, όταν δεν μπήκανε στο ΝΑΤΟ, πώς άρχισε. Είχα κάνει ολόκληρη πλατφόρμα για τις σχέσεις με την Ελλάδα. Ουσιαστικά όλες οι προκλήσεις. Θυμάσαι, λοιπόν, δεν χρειάζεται να αναφέρω αυτά. Και κύριε Σπέτα, να πούμε και αυτό. Έχει ο Γκρούεφσκι για το αδιέξοδο και πληρώνουν το τίμημα. Η αλβανική πλατφόρμα ίσως σημάνει το τέλος του Γκρούεφσκι. Αλλά χωρίς να πείτε, να το αναλύσετε, μόνο με ένα ναι ή με ένα όχι, γιατί ήδη έχουμε περάσει το χρόνο. Ναι. Θεωρείτε ότι η Τουρκία ευνοεί πολύ αυτόν τον νεοαλβανικό εθνικισμό, ναι ή όχι? Φαντάζομαι ναι, διότι ξέρουμε τώρα ο Έντι Ράμα τις σχέσεις έχει με τον Ερντογκάν, ξέρουμε το Πασάλιμαν τη βάση που την πήρανε, ξέρουμε ότι η συμφωνία για την ΑΟΣ στο Ιόνιο τελικά δεν επικυρώθηκε το στεγματικό δικαστήριο λόγω τουρκικού βέτο, και κάτι πολύ σημαντικό, ο Ιβανόφ έστειλε επιστολή και στον Ερντογκάν να μεσολαβήσει για να πιέσει τους Αλβανούς. Δηλαδή βάζει στην Τουρκία στη διένεξη αυτή ως διαιτητή. Αυτό το έκανε ο Ιβάνοφ? Ο Ιβάνοφ, όχι, η επιστολή που έστειλε. Μάλιστα. Για την κρίση στα Σκόπια, για παρέμβαση εξωτερική για να εκτονωθεί η κατάσταση, δεν είναι μόνο στον Τραμπ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και στον Ερντογκάν. Ωραία. Άρα κάτι ξέρει για τις σχέσεις του Έντι Ράμα με τον Ερντογκάν. Συνεπώς, εδώ είναι για μας δίκοπο μαχαίρι, διότι η αναβάθμιση του αλβανικού παράγοντα φέρνει την Τουρκία πιο κοντά. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Σαφέστατο. Ο σλαβομακεδονικός εθνικισμός είναι αμυντικός, είναι παροχημένος. Εμφανίζεται επιθετικότητα, αλλά στην ουσία αυτοί δίνουν αγώνα επιβίωσης. Ενώ οι Αλβανοί είναι στην άλλη πλευρά σήμερα, αλλά είναι σε άλλο ιστορικό χρόνο. Ναι, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση την επόμενη εβδομάδα με τις εξελίξεις. Κύριε Σπέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα τι εξελίξεις θα έχουμε, τις παρακολουθώ βέβαια. Ναι, ναι. Νομίζω έγιναν 45 πράγματα, έτσι. Πάρα πολύ καλά, ευχαριστούμε. Υπάρχει και τέτοιο και συνέντευξη στο Ευρωπαϊκή Πυρητηραποθήκη και το Βαλκανικό Φυτίλι. Αν μπει κάποιο στο Ιντερνετ με τον τίτλο αυτό, είναι μια δική μου συνέντευξη μεγάλη. Ωραία. Που δείχνω και τις επιστολές του βουλευτή αυτού του Αμερικανού που είπε ότι τα Σκόπια είναι τεχνικό κράτος και πρέπει να διαλυθεί, είναι κράτος και τέτοια. Αυτό εκπροσωπεί το αλβανικό λόμπι. Έχω την επιστολή. Είναι σαφές. Και στο δικό μας, στη δική μας. Η Ευρωπαϊκή Πυρητηραποθήκη και το Βαλκανικό Φυτίλι. Κύριε Σφέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.